Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη του ΚΚΕ στο δίκαιο αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι, οι γιατροί, οι νοσηλευτές του νοσοκομείου, αλλά και όλος ο λαός της περιοχής για το έγκλημα μετατροπής του νοσοκομείου του Θριασίου σε ένα νοσοκομείο μιας νόσου, σε νοσοκομείο COVID. Πρόκειται για επιλογή η οποία είναι πραγματικά επιζήμια για το λαό της περιοχής. Αφήνει εκτεθειμένους εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες, σε βιομηχανίες με έφλεκτα υλικά. Μιλάμε για εργαζόμενους στα δύο διελιστήρια της περιοχής. Για μια ιστορία της περιοχής που είναι πλούσια σε εργατικά ατυχήματα. Και σήμερα λοιπόν αφήνουν εκτεθειμένο το λαό της περιοχής, γιατί υπάρχουν καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, χρόνια πάσχοντες, με εξετάσεις, με θεραπείες, που τους κλείνεται επί της ουσίας η πόρτα και αναζητούν τώρα ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά θεραπευτήρια για να μπορέσουν να γιατροπορευτούν. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι άμεση ανάγκη τα αιτήματα να υλοποιηθούν του σωματείου των εργαζομένων που παλεύει σήμερα για επίταξη τώρα όλων των ιδιωτικών κλινικών χωρίς αποζημίωση, για άμεσα μαζικές προσλήψεις χωρίς κανένα συμβασιούχο, για να μπορέσουν να υπάρξουν στελέχωση των ΜΕΘ άμεση για να σωρθούν ζωές, για να μπορέσουν να υπάρξει στελέχωση και των κέντρων υγείας που σήμερα ατροφούν και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν καμία ανάγκη στην ευρύτερη περιοχή. Είναι λοιπόν κρίσιμο ζήτημα το επόμενο διάστημα, γιατί ήδη δρομολογούνται και σχέδια, ακούγονται φήμες και για το Γεννηματά και για άλλα νοσοκομεία ότι θέλουν να τα μετατρέψουν σε COVID. Το σχέδιο της κυβέρνησης να παραδοθεί επί της ουσίας στις ιδιωτικές κλινικές μια σειρά νοσήματα και η ίασή τους, είναι κρίσιμο λοιπόν σήμερα να πάρει απάντηση, να μην υπάρξει καμία κίνηση τέτοια μετατροπής των νοσοκομείων αυτών σε COVID και να άμεσα να επιστρέψει στη γενική εφημερία και το Θριάσιο και τα άλλα νοσοκομεία και να παρθούν αποφασιστικά μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας κόντρα στα συμφέροντα του κεφαλαίου, των ομήλων, των κλινικαρχών που υπηρετούν η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό το διάστημα με τη στρατηγική που ακολουθούν. Σήμερα δεν χρειάζεται moratorium, δεν χρειάζεται το θα τα πούμε μετά την πανδημία, θα λογαριαστούμε μετά. Σήμερα η κλιμάκωση και με μπροστά στην απεργία που δρομολογούν τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς της περιοχής είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτά τα επικίνδυνα σχέδια.